Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κύριε Βλάχο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Είστε καλά? Πολύ καλά. Στα Χανιά, έτσι, μόνιμη κατοικία πλέον, Χανιά δηλώνεται. Ναι, ναι, ακριβώς. Καλά είστε εκεί? Νομίζω ότι είμαστε από τους τυχερούς. Μάλιστα. Είναι μια περιοχή η οποία, εντάξει. 9 μήνες καλοκαίρι. Ναι, όχι ακριβώς 9, αλλά εντάξει, ναι, είναι πολύ καλά. Όχι, 9-8, εντάξει. Πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι για εσάς? Τι ακριβώς συνέβη και φύγατε από τον ΠΑΟΚ? Απόφαση δική σας, έγινε κάτι άλλο? Και έχετε αναλάβει θέση στον Πλατανιά, με τον οποίο είχατε συνεργαστεί και παλιότερα, δεχτήκατε μια πρόταση. Τι ακριβώς συνέβη αυτές τις ημέρες και αλλάξατε ομάδα ουσιαστικά? Κοιτάξτε, για εμάς τους ανθρώπους που ασχολούμαστε έτσι με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά και όχι μόνο από το ρόλο του προπονητή, αλλά και γενικότερα ως σκάουτ ή ως αναλυτές, το διάστημα το οποίο του καλοκαιριού είναι αυτό που είναι ένα διάστημα, ας πούμε, λίγο αβεβαιότητας, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Mm. Και αυτό γιατί ακόμα και όταν υπάρχει, ας πούμε, συμβόλαιο, όπως στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε με τη δική μου περίπτωση, ας πούμε, το σίγουρο είναι ότι, μάλλον δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να συνεχίσει και την επόμενη χρονιά. Γιατί υπάρχουν αλλαγές σε κάθε ομάδα, είτε αυτό έχει να κάνει με το προπονητικό team, ή όπως συνέβη αυτό το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ με το ρόλο του καινούργιου αθλητικού διευθυντή. Ναι. Πρέπει να πω ότι δεν υπήρχε από την πλευρά του ΠΑΟΚ διάθεση για να λύσουμε την συνεργασία που είχαμε για τη διαρκεία, ας πούμε, είχαμε γύρω στους 16 μήνες. Που ουσιαστικά από δύο θέσεις λειτουργήσα μέσα στο μηχανισμό της ομάδας. Απλά ήταν μια δική μου σκέψη, η οποία προέκυψε μετά από μια πρόταση που είχα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και το σκέφτηκα αρκετά, είδα και τις συνθήκες που διαμορφωνόταν στον ΠΑΟΚ, ότι δεν θα μπορούσα να κάνω ακριβώς αυτό που θα ήθελα να κάνω. Και ήταν δύσκολη απόφαση, πρέπει να πω. Δεν είναι εύκολη απόφαση να αφήσεις τον ΠΑΟΚ, ειδικά και σε αυτή την εποχή που, ας πούμε, είναι η εποχή της αναγέννησης, θα το χαρακτήριζα. Ναι. Ήταν δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω ότι καμιά φορά η προσωπική έτσι, επαγγελματική φιλοδοξία μπαίνει πάνω από οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια πολύ καλή πρόταση για μένα εδώ. Νομίζω ότι από εδώ μπορώ να εξελιχθώ σε έναν σημαντικό ρόλο, το οποίο το είχα κάνει και πριν από 1,5 περίπου χρόνο στην ΠΑΕ Γυμνιακός. Ως τεχνικός διευθυντής καθαρά είναι... Ναι, ως τεχνικός διευθυντής καθαρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Καθαρά με αυτό το κομμάτι. Το οποίο εντάξει κάθε ομάδα το ορίζει φυσικά διαφορετικά σύμφωνα με τις ανάγκες της. Έτσι. Γι' αυτό σημαντικό ρόλο. Κάθε ομάδα ορίζει και μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού της διευθυντή. Άρα από τον ΠΑΟΚ φύγατε φιλικά, φύγατε, σας το ζήτησαν, το αποφασίσατε εσείς. Ήταν η πρώτη στο Πλατανιά. Τι κυριάρχησε, τι ήταν το πρώτο στοιχείο? Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όλα μαζί. Καταρχήν δεν έχω κανένα παράπονο από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τους ανθρώπους του, ούτε από το γενικότερο μηχάνημα που αντιλαμβάνομαι πολύ καλά κιόλας, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έρχεται ένας καινούριος αθλητικός διευθυντής, έρχεται ένας καινούριος προπονητής, κάποια πράγματα αλλάζουν. Ναι. Το αν συμφωνώ με αυτό ή όχι είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο μυαλό μου θα ήταν ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί στελέχη, γιατί ουσιαστικά και εγώ δημιουργήθηκα μέσα από τον ΠΑΟΚ από το 2007 και έπειτα, κάνοντας και ας πούμε ένα μικρό αγροτικό σε άλλες ομάδες και ξαναεπέστρεψα στον ΠΑΟΚ εδώ και τους τελευταίους 16-17 μήνες. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα στελέχη, όχι μόνο εμένα και άλλα παιδιά που προέρχονται κυρίως από την Ακαδημία και είναι πάρα πολλά τα παιδιά αυτά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα διατηρήσει στο μηχανισμό, αλλά και να τα εξελίσσει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν γίνεται τόσο πολύ, δεν επιτυχάνεται. Με τις αλλαγές προπονητών κυρίως χαλάει αυτή η κατάσταση. Χαλάει, ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιος να λέει ότι φτιάχνει. Είναι ξεκάθαρο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και την περσινή περίοδο και αυτή την περίοδο που μόλις έληξε, από το team που ολοκλήρωσε δεν συνέχισε ουσιαστικά κανείς. Και θα πω ότι το team που ολοκλήρωσε τις χρονιές ήταν προερχόμενο εξ ολοκλήρου από την Ακαδημία όσον αφορά τουλάχιστον
στα στελέχη που είναι ο προπονητής της κατάστασης, ο προπονητής της θεματοφυλάκων, ο αναλυτής και ούτω καθεξής. Λέτε κυρίως για το team Γεωργιάδη, ας το πούμε. Έτσι είναι. Αν βάλουμε και πιο πίσω λίγο την σκέψη μας, και κάτι ανάλογο συνέβαινε και στο παρελθόν. Απλά ήταν η πρώτη φορά αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, που στελέχη από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ έφτασαν στην πρώτη ομάδα. Και όταν λέω στελέχη από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, θέλω να γίνω κατανοητός. Σημαίνει ότι παιδιά τα οποία γαλουχήθηκαν με την νοοτροπία και την φιλοσοφία, την αγωνιστική, αλλά και γνωρίζουν ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή φτάνουν στην πρώτη ομάδα. Μετά από 6, 7, 8 χρόνια λοιπόν που βρίσκονται εκεί, σε αυτό το περιβάλλον, έχουν συγκεντρώσει κάποιες εικόνες και η εμπειρία τους πλέον είναι αρκετά μεγάλη. Αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να τους διατηρήσει, ουσιαστικά χάνει αυτό που δημιούργησε ο ίδιος για αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή όταν φτιάχνεις ένα στέλεχος για 6, 7, 5, 6, 7 χρόνια, φτάνει στην πρώτη ομάδα, είσαι ικανοποιημένος από τη δουλειά του. Δεν είπε κανείς σε εμάς ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε. Το αποτέλεσμα όμως. Το αποτέλεσμα είναι. Ξέρετε, δημιουργείται μια εικόνα. Ναι. Δημιουργείται μια εικόνα ότι αποτύχατε, ο Γεωργιάδης ως προπονητής, κάποιοι άλλοι κτλ. Και πλέον έπρεπε να φύγουν όλοι αυτοί που είπατε και εσείς ότι αναδείχνετε τον ΠΑΟΚ, για να έρθουν κάποιοι ξένοι. Αυτή η εντύπωση κυριαρχεί, αυτή η αίσθηση υπάρχει σε όλους. Εσείς διαφωνείτε? Εγώ μπορεί να διαφωνώ και δεν θα προσπαθήσω να αλλάξω τη γνώμη κανενός. Το γεγονός, αυτό που λέτε, είναι αδιαφυσβήτητο καταρχήν. Πράγματι έτσι συνέβη. Ότι πλέον στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν παοξίδες τώρα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι γαλουχημένοι. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, θα δοκιμαστεί και αυτό το μοντέλο. Δεν ξέρω αν θα είναι δοκιμένο ή όχι. Ναι. Γιατί ας πούμε ότι δοκιμάστηκε το προηγούμενο μοντέλο, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως θα σας πω το εξής. Είναι αποτυχημένη η χρονιά το κλείσιμο της. Είναι γεγονός. Δόθηκε όμως η ευκαιρία από την αρχή να ετοιμάσει κάτι αυτός ο προπονητής και αυτό το team. Δεν του δόθηκε. Δηλαδή, αναφέρατε το όνομα του κυρίου Γεωργιάδη, ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε τρεις φορές με την πλάτη στον τοίχο ουσιαστικά. Τις δύο φορές ανταπεξήλθε. Πέρσι ήταν κάτι το οποίο ήταν πάνω από τις δυνάμεις, από ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς να γίνει κάτι. Εντάξει, σίγουρα ήταν αποτυχημένο. Θα μας το εξηγήσετε γιατί. Γιατί λέτε πάνω από τις δυνάμεις? Εντάξει, είναι εύκολο τώρα να μεταφέρουμε ευθύνες και τα βάρη των αποτελεσμάτων κάπου αλλού. Εγώ δεν θέλω να πω. ΠΑΟΚ έκανε τα χειρότερα play-off της ιστορίας του, έτσι. Είναι γεγονός αυτό. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι είχε αδειάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είπαν και οι ποδοσφαιριστές. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Διάφοροι, αρκετοί ποδοσφαιριστές, το κλείσιμο της περσινής της χρονιάς και πριν τα play-off κάναν αρκετές δηλώσεις. Εγώ θα σας θυμίσω την δήλωση του Ράζ Βαν Αράτ. Για μένα εκεί είναι η πραγματικότητα όλη. Ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ξέραν τι συνέβαινε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι γνωρίζαν τι συνέβαινε και γιατί η ομάδα παρουσίασε και εκείνη την κοιλιά που παρουσίασε. Οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι γνωρίζαν τι συνέβαινε. Με αποτέλεσμα, όταν ήρθε και η ώρα φυσικά να τους ζητήσουμε, να η πίεση να μεγαλώσει πάνω σε αυτούς, δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν ανταποκρίθηκαν. Ανταποκρίθηκαν πολύ λίγοι. Και είχαμε αυτή την εικόνα. Που και φυσικά, άμα πάμε και στο θέμα των play-off, το κομβικό παιχνίδι είναι το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου κατά γενική ομολογία η ομάδα δεν ήταν χειρότερη του αντιπάλου. Μάλιστα είχε και, αν θυμάμαι καλά, 16-17 τελικές προσπάθειες, με πολλές ευκαιρίες, με δοκάρια κτλ. Και τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει. Και τα όσα ακολούθησαν και στη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού, νομίζω ότι τους οδήγησαν τους παίκτες στο να καταρροκωθεί τελείως η ψυχολογία τους. Με αποτέλεσμα, όσες δυνάμεις και να προσπάθησαν να μαζέψουν τα παιδιά μετά, να μην καταφέρουν. Να θυμίσουμε ότι εσείς πέρσι κλείσατε τη χρονιά ως αναλυτής της ομάδας, έτσι, βοηθός του προπονητή, αναλυτής της ομάδας. Όλο το χρόνο όμως ήμουν εκεί στο τμήμα σκάουτινγκ, έτσι. Α, ναι, θα πάμε και εκεί, γιατί και εκεί ακούσατε πολλά. Ως μέλος του team, όλοι εσείς, με πρόεδρο τον Γεωργιάδη, εσάς, τον βοηθό, τον κύριο Σταμπασίδη, αυτοκριτική κάνατε? Τι δεν κάνατε καλά? Τι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικό για να μην υπάρχει αυτή η κάκιστη εικόνα στα play-off? Αν μπορούσατε, δεν ξέρω, ως συζήτηση, ως αυτοκριτική, ένα τελικό συμπέρασμα.
Νομίζω ότι είχαμε, ο καθένας νομίζω αυτό το βγάζει για τον εαυτό του, έτσι. Εγώ θα μιλήσω καθαρά για τον τρόπο που τι πιστεύω εγώ, αν θα πρέπει να αλλάξει. Κάποια στιγμή υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος ήταν η ομάδα να πιεστεί λίγο ώστε να έρθει σε ένα επίπεδο, έτσι, καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης, γιατί κακά τα ψέματα δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση από αυτό το κομμάτι η ομάδα, και η άλλη περίπτωση ήταν να αφήσουμε την ομάδα έτσι και να δουλέψουμε μόνο στο τακτικό, πάνω στο τακτικό κομμάτι. Αποφασίστηκε το πρώτο, να ακολουθήσουμε τον πρώτο δρόμο. Όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν ο σωστός. Να σας πω την αλήθεια όμως, ναι. Εγώ προσωπικά και σε σχέση με τον προπονητή, τον βοηθό του κτλ. Μπορεί να είχα το 1%. Εγώ προσωπικά θα επέλεγα τον ίδιο τρόπο προετοιμασίας της ομάδας. Αφού δεν ήταν το σωστό. Είπατε ότι η φυσική κατάσταση της ομάδας δεν ήταν στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Αφού εγώ είδα το Vistrack που έλεγε ότι τρέχουν οι παίκτες, ναι. Εντάξει, το Vistrack τώρα είναι μια... Η μετάφραση των αποτελεσμάτων του Vistrack γίνεται... Ο καθένας μπορεί να την κάνει με τον τρόπο που θέλει. Αν σκεφτούμε ότι ένας προσεστής τρέχει 11 χιλιόμετρα μέσα σε ένα παιχνίδι, okay? Εγώ θα θέσω την ερώτηση, θα μια τοποθέτηση από την άλλη πλευρά. Ξεκινήστε να τρέξετε εσείς για 45 λεπτά και δείτε πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει. Τα χιλιόμετρα τα πιάσετε, όχι τα 11, μπορεί να φτάσει τα 9,5. Τα 9,5 και με χαμηλό ρυθμό. Ίσως. Το θέμα δεν είναι πόσα χιλιόμετρα διανύει. Το θέμα είναι με τι εντάσεις, με τι σφιγμούς, με πόσο γρήγορη αποκατάσταση, δηλαδή πόσο γρήγορη στιγμή θα επανέλθει στο φυσιολογικό. Δηλαδή το να δούμε το V-Track και να πούμε ότι τρέξαμε 12 χιλιόμετρα, έτρεξε συνολικά δηλαδή η ομάδα 112, 115, 117, αυτό δεν λέει τίποτα. Απολύτως. Μας. Λοιπόν, διαπιστώσατε αυτό το πρόβλημα, δουλέψατε πάνω σε αυτό, δεν σας βγήκε ο συγκεκριμένος δρόμος και έγινε αυτό που έγινε στα play-off. Γι' αυτό φυσικά πληρώσαμε το τίμημα. Το τίμημα του να μην συνεχίσει... Το team στο... Λέτε ότι θα συνέχιζε, υπήρχε περίπτωση να... Με μια επιτυχία ή έγινε κάποια συζήτηση ότι θα συνεχίζατε? Όχι, συζήτηση τουλάχιστον που να τη γνωρίζω εγώ δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Αλλά είχαμε την αίσθηση τουλάχιστον 2-3 παιδιά του team ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, νομίζω ότι θα δινόταν η ευκαιρία στον coach να ξεκινήσει μια χρονιά. Γιατί ουσιαστικά εγώ νομίζω ότι ο coach είναι αδικημένος από αυτή την κάηκε και αυτός, διαδικασία. Κάηκε και αυτός στον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην κάηκε εξ ολοκλήρου και θα φανεί αυτό ξεκινώντας από τη φετινή χρονιά. Γιατί πιστεύω ότι τώρα θα δούμε τις πραγματικές ικανότητες του προπονητή. Εγώ τις γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να πείσω κανέναν γι' αυτό. Νομίζω ότι θα του δείξουν αποτελέσματα που θα έχει στην φετινή χρονιά με την ομάδα του. Έχει κατηγορηθεί το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλλον γενικώς, ότι ήταν πολύ μικρό το τμήμα, ότι δεν επαρκούσε, ότι δεν έκανε καλή δουλειά. Ότι δεν βρίσκουν παίκτες. Ότι δεν βρίσκουν παίκτες, ναι. Αναποτελεσματικό. Τώρα εσείς που έχετε φύγει, τα δέχεστε? Ισχύουν ή είναι και αυτά μέσα στη γενική αφισβήτηση εδώ που έχουμε? Και δύο σκέλη νομίζω έχει αυτή η τοποθέτησή σας. Αρχικά είπατε ότι ήταν μικρό το τμήμα σκάουτινγκ. Είναι γεγονός αυτό. Βέβαια. Είναι γεγονός. Τρεις ήσασταν. Ήμασταν τρεις. Ο Γιώργος ο Κωστίκος που ήταν ο επικεφαλής, ο Μάκης ο Κοσμίτης και που παίρχεται και αυτό το παιδί από την Ακαδημία. Μεγάλο δεξιμπάκ της εποχής του. Μεγάλο δεξιμπάκ, ναι, και αξιόλογος πάρα πολύ, με δύο γλώσσες, άνεση στην επικοινωνία κτλ. Ήμασταν τρεις άνθρωποι ουσιαστικά. Θα σας πω μόνο ότι το σκάουτινγκ της Ακαδημίας είχε τέσσερις. Το οποίο σκάουτινγκ της Ακαδημίας φυσικά είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα. Ναι. Νομίζω όμως ότι είναι σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πολύ υψηλό. Ειδικά και μετά τη δημιουργία των προπονητικών κέντρων στην περιφέρεια. Το τμήμα σκάουτινγκ, πράγματι, οι τρεις άνθρωποι που ήμασταν εκεί ήμασταν πολύ λίγοι για τον όγκο παιχνιδιών και ποσοστών που έπρεπε να καλύψουμε. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που δεν υπήρχε και τίποτα πριν από εμάς. Ναι. Έτσι, δηλαδή έπρεπε να στήσουμε, εμείς ξεκινήσαμε και στήσαμε μια βάση δεδομένων. Η οποία δεν υπήρχε. Και αυτό μας πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ξέρω ότι πολλές φορές το συζητούσαμε και εμείς εκεί ότι δεν φαίνεται η δουλειά που κάνουμε, αλλά δεν μας ενοχλούσε τόσο πολύ. Γιατί ξέραμε ότι είναι δημιουργικό. Κάποια στιγμή θα αποδώσει, θα ανταποκριθεί η τόση δουλειά μας σε αποτελέσματα. Σίγουρα όμως το κομμάτι των μεταγραφών δεν είναι μόνο δουλειά του σκάουτινγκ. Το σκάουτινγκ αυτό που κάνει είναι να προτείνει. Να έχει έτοιμες λίστες, να έχει έτοιμες επιλογές,
να έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και να προτείνει συνεχώς λύσεις για οποιαδήποτε θέση συζητηθεί και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και με οποιοδήποτε budget. Γιατί δεν είχαμε κάποιο budget το οποίο ήταν ορισμένο. Μπορεί να βλέπαμε ποδοσφαιριστές αξίας 10 εκατομμύρια και 200.000. Δηλαδή όλο αυτό μαζί σιγά σιγά φτιαχνόταν, δημιουργούταν. Κατ' ουσία ήταν 1,5 χρόνος που λειτουργούσε το scouting. Οι άνθρωποι φυσικά που αυτή τη στιγμή διοικούν τον ΠΑΟΚ το γνωρίζουν. Γιατί γνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα και πιστεύω ότι και με τον κύριο Άρνεσεν τώρα όλο αυτό το πράγμα θα μεγαλώσει, θα γιγαντωθεί. Σίγουρα όμως, ναι, ακούσαμε πολλά πέρσι ότι ναι, δεν δουλέψαμε, αν υπήρχε τμήμα scouting, αν. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, βασικά ο πρόεδρος δηλαδή, το αντιλαμβάνεται πολύ καλά τι ακριβώς συνέβαινε. Ο πρόεδρος ο κύριος Αγγελίδης. Ναι, ο κύριος Αγγελίδης. Ναι. Δηλαδή, ποια ταξίδια, ποιους παίκτες είδατε πέρσι και τέλος πάντων θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κινηθεί κάτι δική σας άποψη και δεν κινήθηκε και έχασε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί γιατί δεν έγιναν οι κινήσεις που όλοι έβλεπαν και ο ΠΑΟΚ έμεινε με έναν εξτρέμε, έμεινε με δύο στόπερ. Πάλι δύο έχετε απάντηση. Ναι, ναι. Πάλι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Εντάξει. Η μία που η πρώτη για τους ποιους παίκτες μπορεί να είδαμε αριθμό, τεράστιο αριθμό των ποδοσφαιριστών. Live μιλάω έτσι, δεν μιλάω για την παρακολούθηση μέσω των πλατφόρμων που είχαμε. Είδαμε πάνω από 400 ποδοσφαιριστές. Να πήγατε να είδατε 400 ποδοσφαιριστές. Ναι, όταν λέω 400 ποδοσφαιριστές εννοώ ότι πηγαίνεις για να δεις ένα παιχνίδι, σε ενδιαφέρει ένας παίχτης, αλλά συγχρόνως βλέπεις και τους υπόλοιπους 21, έτσι. Δηλαδή το μήνα, οι τρεις σας, πόσα ταξίδια μπορείτε να κάνατε. Κάθε εβδομάδα λείπατε. Όχι κάθε εβδομάδα ακριβώς, γιατί πρέπει καμιά φορά να ταιριάζουν και τα παιχνίδια που επιθυμείς να δεις, ώστε να αποφύγουμε τα άσκοπα ταξίδια για ένα μόνο παιχνίδι. Πολλές φορές προσπαθούσαμε να συνδυάσουμε σε ένα ταξίδι δύο και τρία παιχνίδια, είτε στην ίδια χώρα, είτε σε κοντινές. Τι να σας πω, νομίζω ότι είδαμε, πρέπει να κάναμε πάνω από 25 ή γύρω στα 25 ταξίδια συνολικά κίτρες. Την περσινή σεζόν. Και σε όλες, την περσινή σεζόν, όχι ακριβώς. Από τον Οκτώβρη μέχρι το Δεκέμβρη, γιατί από εκεί και μετά είχε παγώσει λίγο όλο αυτό το εγχείρημα. Μάλιστα. Έχετε βγάλει συμπέρασμα εσείς για όλη αυτή την ασυνεννοησία, την κακή λειτουργία, ότι βλέπατε εσείς μετά πάγωσε, η ομάδα δεν πήρε τελικά, γιατί συνέβη? Εντάξει, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι το μόνο που μπορώ, δηλαδή είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι το γεγονός ότι ήμασταν έτοιμοι πολύ νωρίς το μήνα Δεκέμβρη. Να σας πω ότι το τελευταίο ταξίδι ήταν στις 6 του Δεκέμβρη, γιατί μετά και τα πρωταθλήματα, ειδικά στις βόρειες χώρες, ας πούμε, σταματούν. Ναι. Στις 6 Δεκέμβρη ήταν το τελευταίο ταξίδι, γύρω στις 15 Δεκέμβρη εμείς ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν έτοιμοι με ονόματα, τώρα να σας πω μόνο, ας πούμε, ότι στις θέσεις που μας ενδιέφερε, ας πούμε, ο Κροντέλη ή ο Μπουένο, οι οποίοι από την Ισπανία, ο ένας από τη Θέλτα και ο άλλος από τη Ράγιο Βαγεκάνο, βρέθηκαν στη Σεβίλη και την Πόρτο. Εμείς φυσικά βρέθηκαν τώρα. Εμείς φυσικά θέλαμε να κινηθούμε πολύ πιο πριν. Δεν ξέρω αν θα ερχόταν αυτή η παίκτη, γιατί σας ξαναλέω, δεν ήταν δικιά μας δουλειά. Έχει καθαρά να κάνει με το τι είχαμε προετοιμάσει, δηλαδή τι επιλογές είχαμε προετοιμάσει. Κι άλλους προσέστες, τώρα το να λέμε ονόματα είναι πολύ εύκολο. Αλλά εντάξει, εμείς φυσικά και αυτό το κρατούσαμε. Δηλαδή για κάθε προσεστή που προτείναμε, παρακολουθούσαμε το που μπορούσε να πάει μετά, να δούμε την εξέλιξη. Δηλαδή. Αλλά σας ξαναλέω ότι στις 15 Δεκέμβρη το τμήμα scouting ήταν έτοιμο, καθόλου έτοιμο από όλες τις πλευρές και παρουσίασε φυσικά τις προτάσεις. Άρα τελικά μετά ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ομπόα, στο τέλος πήρε τον Κώστα. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ομπόα ήταν στις περιπτώσεις που δεν παρακολουθούταν, απλά θεωρούσαμε ότι είναι λίγο δύσκολο να πάρουμε ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου, ανεξάρτητα με το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό περιμέναμε, γιατί να ξέρετε ότι η μεταγραφή δεν έχει να κάνει μόνο με την αξία του ποδοσφαιριστή, αλλά με ένα σύνολο πραγμάτων, με το πόσο θα προσαρμοστεί, με το αν το μυαλό, το ποδόσφαιρο αποτελεί προτεραιότητα για αυτόν σε αυτή την ηλικία, αν του αρέσει η χώρα, αν η οικογένειά του δεν έχει πρόβλημα, αν την ταιριάξει η ομάδα, αν τα βρει με τον προπονητή κτλ. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Βλάχο, τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν στο 81% των περιπτώσεων που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ να μην ανταποκρίνονται ποδοσφαιριστές και να μην φτάνουν στα στάνταρ τους, να μην δίνουν στην ομάδα? Ίσως είναι και η ίδια η ομάδα γι' αυτό.
Ναι. Ίσως θέλει και ο τρόπος με τον οποίο κάποια στιγμή ο Κλάους είχε πει ότι είχαμε θέμα στα ποτήρια και αυτό παρεξηγήθηκε πολύ. Ο Κλάους δεν εννοούσε ότι παίζουν μπουνιές τα παιδιά στα ποτήρια, ότι δεν υπάρχει αυτή η δομή η οποία αυτός που θα έρθει θα αντιληφθεί που έρχεται. Να αντιληφθεί που έρχεται. Και αυτό χτίζεται. Και χτίζεται όχι από τους ποδοσφαιριστές, χτίζεται από την ίδια την ομάδα. Με πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν. Και μπορούν να το φτιάξουν αυτό. Ώστε όταν θα έρθει ο Χ, Τσορμπατζόγλου, Χ Βλάχος, ας πούμε, να μπολιάζεται κατευθείαν μέσα στην ομάδα. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν δούμε τον περσινό Παναθηναϊκό, θα δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν μέτριοι κάποιοι από αυτούς στις προηγούμενες ομάδες τους. Και όμως τον Παναθηναϊκό ξεχώρισαν γιατί υπήρχε ένα σύνολο που τους βοήθησε γι' αυτό. Όπως για παράδειγμα ο Κουτρουμπής, ειδικά στη διαδικασία των play-off ή ο Μπούρμπος. Εμείς αυτό για να το φτιάξουμε. Ο Παναθηναϊκός φυσικά έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ίδιο προπονητή. Ναι. Η δομή του είναι πάνω κάτω ίδια, η φιλοσοφία του το ίδιο. Εμείς δεν είχαμε κάτι από αυτά. Σας εξέπληξε που με αυτή την αφορμή περίπου η νυν τεχνική ηγεσία, ο νυν αθλητικός διευθυντής, απομάκρυναν σημαντικούς ποδοσφαιριστές, γιατί πάνω κάτω αυτό είπαν για λόγους νοοτροπίας, έτσι άφησαν να εννοηθεί ότι δεν θέλουν τον Ράτς, δεν θέλουν τον Κολάσα, δεν θέλουν τον Μάρτενς, έφυγε ο Νομπόα. Είναι στο ίδιο κλίμα. Ναι, δεν με εξέπληξε καθόλου. Δεν σε εξέπληξε. Το περίμενα κιόλας. Το περίμενα γιατί. Άρα λέτε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτές οι αποφάσεις. Κατά την άποψή σας. Χάθηκε η γραμμή. Για να κλείσουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Βλάχο, ο οποίος άφησε τον ΠΑΟΚ, είναι πλέον τεχνικός διευθυντής στον Πλατανιά, αλλά μας βοηθάει λίγο να ενώσουμε αυτές τις δύο χρονιές. Τι συνέβη πέρυσι, τι συμβαίνει τώρα. Και μας λέει ότι δεν τον εξέπληξε καθόλου αυτή η απόφαση που τώρα πάρθηκε για τους παίκτες με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στην ομάδα. Για να μας το εξηγήσει, για να κλείσουμε. Είναι αυτό που σου έλεγα τις προάλλες. Κύριε Βλάχο, μας ακούτε κανονικά? Στο χρησιμότερο σημείο. Μας είπατε ότι δεν σας εξέπληξε καθόλου αυτή η στρατηγική που ακολουθούν οι νέοι άνθρωποι στον ΠΑΟΚ, ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής, με στόχο την νοοτροπία της ομάδας. Λέτε ότι μάλλον κατά την άποψή σας είναι σωστή. Ναι, δεν με εξέπληξε καθόλου και πιστεύω 100% ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Το αν υπάρχει ένα πρόσωπο παραπάνω ή ένα πρόσωπο λιγότερο σε αυτούς που αποχωρούν, δεν έχει μεγάλη σημασία. Αλλά νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθηκαν αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, που συνδέεται με αυτό που είπε και ο Αθανασιάδης. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και πιθανόν να έχουν κουβεντιάσει και με ανθρώπους που προϋπήρχαν, να έχουν γίνει δηλαδή και συζητήσεις. Να το κάνουμε τα άλλα, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος. Αν έμενε ο Γιώργος ο Κυριακιάδης και το δικό σας το team, ίδιες αποφάσεις θα παίρνατε? Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή με στόχο ίσως να μειωθεί κάπως η ποιότητα της ομάδας, αλλά να αλλάξει οπωσδήποτε την οτροπία. Και να παίζει ο κάθε ποδοσφαιριστής πρώτα για την ομάδα και μετά για τον εαυτό του. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Συμφωνείτε δηλαδή, απόλυτα. Ήταν κάτι που είναι αναμενόμενο, ήταν αναμενόμενο για μένα και το κομμάτι της πειθαρχίας προσπαθεί να επιβάλλει ο νέος προπονητής, ο οποίος φυσικά συνεπικορούμενος τώρα με τον νέο τεχνικό αθλητικό διευθυντή. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν υπήρχε το διάστημα του Γιώργου του Γεωργιάδη και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν και με το, είπαμε πριν, με την πλάτη στον τοίχο, γιατί έπρεπε άμεσα να φέρει αποτελέσματα. Ναι. Δεν ήταν τόσο εύκολο να πετύχει κάποια τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα συνέβαινε το ίδιο αν ήταν ο κ. Γεωργιάδης από τη δικιά μου πλευρά βλέποντας το πάντα, έτσι, αν ήταν ο κ. Γεωργιάδης στην ομάδα. Δύο ερωτήσεις, κύριε Βλάχο. Πώς βλέπετε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το νέο του ξεκίνημα, στα παιχνίδια του, στις αλλαγές του ρόστερ, τις είπαμε, τις αλλαγές του ρόστερ? Αδιαφυσβήτητα, εντάξει, τα παιχνίδια σίγουρα το επίπεδο των ομάδων που αγωνίστηκε τώρα είναι χαμηλό, πρέπει να το πούμε έτσι. Όμως αντέδρασε πολύ καλά στο προφεσινό παιχνίδι, παρά ότι έπαιξε από πολύ νωρίς με παίχτη λιγότερο. Σίγουρα θα χρειαστεί, είναι αδιαμφισβήτητο, θα χρειαστεί ενίσχυση. Δεν χρειάζεται, ναι, προφανώς. Νομίζω δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Όμως φαίνεται μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, έχει καλή τακτική συμπεριφορά, παρότι προσπαθεί να παίξει έναν δύσκολο σχηματισμό, αυτό το 3-5-2, το οποίο αλλάζει κάποιες τιμές μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω όμως ότι είναι στο σωστό δρόμο με αυτό τα μικρά δείγματα που είδαμε ως τώρα. Γιατί σίγουρα πρέπει να δούμε και δυσκολότερα παιχνίδια, δυσκολότερους αντιπάλους,
ομάδες πιο οργανωμένες, πιο γρήγορες. Εκεί θα φανεί λίγο το πώς η ομάδα θα παρουσιαστεί τη φετινή χρονιά. Γιατί τώρα μην ξεχνάτε ότι δεν γίνεται ουσιαστικά προετοιμασία. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, ότι κατ' ουσίαν οι άνθρωποι τώρα δεν κάνουν προετοιμασία. Κάνουν προετοιμασία και συγχρόνως παίζουν και επίσημα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δε περισσότερο δεν έχουν ολοκληρωμένο ρόστερ, το οποίο και αυτό θα αρχίσει να ολοκληρωθεί. Κάθε παίκτης που έρχεται θέλει διαφορετική προπόνηση. Σίγουρα η ομάδα θα αρχίσει να φαίνεται το τι μπορεί να κάνει μετά τον Σεπτέμβρη. Δηλαδή και τη διακοπή και εθνικής και αργότερα. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα δεν πρέπει να βιαστούν για να βγουν συμπεράσματα. Πείτε μας κάτι τελευταίο. Ο Πλατανιάς είναι μία από τις ομάδες που έχουν κακό όνομα, κύριε Βλάχο. Εντάξει, τώρα δεν σας κλείζω με αυτό που λέω. Είναι μία από τις ομάδες που έχουμε εμείς εδώ την αίσθηση ότι μαζί με τον Λεβαδιακό, με τον Πανιόνιο, με τον Εργοτέλη που ήταν, έχει άμεση σχέση με τον Ολυμπιακό. Μπορείτε να το καταρρύψετε αυτό το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει εμείς αυτά τα χρόνια, στον Πλατανιά τον οποίο εσείς επιλέξατε να πάτε να εργαστείτε? Εντάξει, είναι εύκολο ο καθένας να χαρακτηρίζει μια ομάδα επειδή πήρε, ας πούμε, δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Θα σας πω ότι την πρώτη χρονιά που ήμασταν εμείς εδώ είχαμε 2 δανεικούς από τον Ολυμπιακό και 2 από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το να βγει ένα συμπέρασμα ότι... Ιντζίδη Αποστολόπουλο, Ιντζίδη Πόποβιτς. Ναι, Πόποβιτς. Ναι. Και είναι εύκολο να βγει ένα τέτοιο συμπέρασμα ότι η ομάδα είναι εξαρτώμενη κτλ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από την περσινή χρονιά που υπήρξε μια αλλαγή εκεί στον προεδρικό φόκο, ο νέος περσινή χρονιά, για παράδειγμα, η ομάδα δεν πήρε από κάπου δυναμικό ποσοστή. Ναι. Έτσι, ο καινούριος πρόεδρος λειτουργεί εντελώς αυτόνομα και ανεξάρτητα. Πρόεδρος είναι ο κύριος? Και σε μένα, ο κύριος Μανώλης Μαξιλουάκης. Ναι. Αυτόνομα και ανεξάρτητα και με αυτό το δρόμο πιστεύω θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Παρότι θα υπήρχε μια πιο εύκολη απάντηση να σας δώσω πάνω σε αυτό το ερώτημα, αλλά δεν θέλω να το κάνω, γιατί ίσως θα έρθουμε σε δύσκολη θέση όλοι μας, οπότε θα το αφήσω για κάποια άλλη στιγμή. Θα το δούμε, λέτε, θα αλλάξουμε άποψη εκ των πραγμάτων από ό,τι θα συμβεί? Παίχτη πάντως από τον Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό παίρνετε τώρα παίχτη? Δεν ξέρω, τον Ντίνα τον πήρατε, τον παίρνετε? Πιστεύω σε λίγη ώρα θα έχουμε τελειώσει. Ναι, αυτό θέλω. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα τώρα, είναι μερικά θέματα τα οποία σε κάποιες είναι φήμες ουσιαστικά, κάποιες απόψεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας μας. Το να σταθούμε στις φήμες και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση είναι λίγο δύσκολο. Είναι και κάποιες ψηφοφορίες στη Λίγκα οι οποίες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, με τις ομάδες να έχουν την ίδια στάση ό,τι και αν συμβεί. Εντάξει. Υπάρχουν και έξω ποδοσφαιρικά δεδομένα. Και αλλού δημιουργούνται όμως αυτά σιγά σιγά. Και αλλού δημιουργούνται? Ναι, σίγουρα δημιουργούνται και αλλού. Συμμαχίες λέτε? Δεν δημιουργούνται. Να δούμε, ξέρω, να δούμε τώρα στη νέα κατάσταση που ανέβηκε η ΑΕΚ, ανέβηκε ο Ηρακλής, έπεσαν κάποιες ομάδες, να δούμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, θα δούμε. Θα περιμένουμε. Εντάξει, είναι πράγματα περιμένουμε, τα οποία πρέπει να είναι μακριά από το χώρο, έτσι. Ναι, ναι. Σίγουρα η καινούργια χρονιά και με την ΑΕΚ επάνω και με την πώς να το πω, τη στάση που πολύ καλά κάνει και κρατάει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, ας πούμε, στη Λίγκα κτλ. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό λίγο να μην βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν, τουλάχιστον όσον αφορά με αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα κάποιες ισορροπίες θα αλλάξουν, αλλά τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι έξω από το δικό μας κομμάτι. Το τι μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να συμβεί. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, θα παρακολουθούμε, γιατί όταν είσαι μέσα σε αυτό το χώρο, δεν μπορείς να μένεις αμέτωχος, τουλάχιστον στο να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει ή να προσπαθείς να μάθεις. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από εμάς. Εγώ τουλάχιστον ήρθα εδώ γιατί οι άνθρωποι μου δώσαν μια ευκαιρία να πάρω ένα ρόλο πολύ πολύ σημαντικό. Είχα πολλούς φίλους εδώ στο παρελθόν και από την προηγούμενη, μάλλον μόνο φίλους ουσιαστικά. Είχα αυτή την πρόταση, δεν σας κρύβω, από το προηγούμενο καλοκαίρι, τότε δεν είχε προχωρήσει. Προχώρησε τώρα. Εντάξει, πιστεύω τα πράγματα να πάνε καλά. Θέλουμε να φτιάξουμε και εδώ μια ομάδα όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική. Υπάρχει ένας πολύ καλός κορμός ήδη. Οι κινήσεις μας για την ώρα είναι αρκετά καλές. Ουσιαστικά εμείς σε αυτό μένουμε. Δηλαδή
θέλουν να πατήσουν στα δικά μας πόδια και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνει. Ωραία. Κύριε Βλάχο, καλή επιτυχία. Κρατάμε όσα μας είπατε για τα περσινά play-off, για τη λειτουργία του scouting και πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε από την βεβαιότητα που εκφράζεται για τις κινήσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ που ανέλαβαν τώρα, κυρίως στο θέμα της νοοτροπίας με τις αλλαγές που έχουν επιχειρήσει, λέγοντας ότι 100% είστε βέβαιος ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση με βάση και όσα εσείς ζήσατε και όσα γνωρίζετε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η άποψη για ανθρώπους που έζησαν τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και μάλλον κατάλαβαν ότι πράγματι αυτό που είπε ο Κλάους είναι δεδομένο και από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει η όποια προσπάθεια. Το κατ' ουσίαν, η δυσκολία θα εμφανιστεί όταν τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να γίνει ξανά αυτή η λέξη χιλιοϋπομένη υπομονή, γιατί είναι στην καλή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή η ομάδα. Και η ΠΑΕ, δηλαδή ο πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης, που επιτέλους πήρε αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να έχουν πάρθει εδώ και καιρό, και ο αθλητικός διευθυντής με τον προπονητή. Μάλιστα, μάλιστα. Καλή επιτυχία. Θα παρακολουθούμε την πορεία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.